Έλεος να μην το σε δώσει ο Θεός. Αυτό το κάθαρμα πλησίασε τον πιτσιρικά, τον εγγονό μου, του έλεγε ότι τα παιδιά, τα αγγόνια μου τα κάνω και τα έκανε μπροστά του. Βίαζε επί 2 χρόνια το 10χρονο ανιψιό του, υποβάλλοντάς τον σε φρικτά βασανιστήρια. Βασανιστήρια που σόκαραν ακόμη και τους έμπειρους δικαστές, όσο κράτησε η αναψηλάφιση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης. Η γιαγιά του παιδιού που αγωνίστηκε μόνη από τη μέρα που έκανε την καταγγελία στις αρχές μέχρι τη σημερινή οριστική δικαστική αυλαία της υπόθεσης ξεσπά μιλώντας στην Κρήτη TV. Κουβαλώντας την ψυχή της το βάρος όσων της αποκάλυψε το παιδάκι, αλλά και το γολγοθά μιας δύσκολης ζωής που την έφερε στο σημείο στα 79 της χρόνια να παλεύει ακόμη για να σταθεί μάνα και πατέρας για το εγγονάκι της, το οποίο απομακρύνθηκε με εισαγγελική εντολή από τη μητέρα του σε νηπιακή ηλικία. Το παιδί σε κατάσταση είναι καλά έχει πάλι, αλλά ποτέ δεν θα φύγει από την ψυχή του ο πόνος ορφανό χωρίς μανούλα. Να καεί η οικογένειά του που ήθελε και σήμερα να με συκοφαντήσει. Η φρίκη και ο αποτροπιασμός για όσα ακούστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου και καταγράφονται στις καταθέσεις για τους πολλαπλούς βιασμούς του παιδιού με τη συμμετοχή ακόμη και αλλοδαπών είναι αδύνατο να περιγραφούν. Πράξεις που εξελισσόταν από το 2016 έως το Σεπτέμβριο του 2018, όταν το παιδάκι δεν άντεξε άλλο. Θυμάσαι που με σκότωνε, θυμάσαι που μου έκανε αυτό, θυμάσαι αυτά όλα γιαγιά. Δεν σου τα μαρτυρούσα, γιατί είπε ότι θα μας κάψει το σπίτι, ότι θα μας σκοτώσει, θα σκοτώσει τον μπαμπά μου και εγώ μορφανό. Και έτσι το παιδί μου είπε, ο Τάδες, μου είκαμε αυτό το πράγμα και τα γόνια του μαζί, με πήγαινε σε στάβλους, με πήγαινε στο νεκροταφείο. Ο 62χρονος από την ενδοχώρα του Ηρακλείου κρίθηκε για μία ακόμη φορά ένοχος, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, οδηγώντας σε νέο ξέσπασμα της οικογένειάς του, με τη σύζυγό του να φωνάζει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ότι είναι αθώος, με συνέπεια να απομακρυνθεί από τους αστυνομικούς. Όλα αυτά που έκανε στο παιδί, οι συγγενείς του τον επερασπίζαν και να με βγάλουν ακατάλληλη τη γιαγιά, να βγάλουν το παιδί ότι ήταν τρελό. Αλλά σήμερα έλαμψε η αλήθεια. Το δικαστήριο επέβαλε στον 62χρονο κάθειρξη 12 ετών, ενώ πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 20 ετή κάθειρξη.